ας πούμε ότι ήταν ένα γλυκό όνειρο που ζήσαμε δυο μας. Μα δεν ήταν όνειρο, ήταν πραγματικότητα. Το ξέρω ότι με αγαπάς, το βλέπω στα μάτια σου, το ένιωσα όταν κάναμε έρωτα. Δεν το αρνούμε ότι αισθάνομαι πράγματα για σένα. Τον Ερίκο τον νοιάζομαι και τον αγαπώ αληθινά, εν αντιθέσει με σένα. Δεν θέλω λοιπόν να τον βλέπω να εξευτελίζεται σε μια σχέση που δεν του αξίζει. Το ποια είναι η σχέση μας και το αν του αξίζει, αυτό θα το αποφασίσουμε εκείνος και εγώ. Μήπως θυμήθηκες τίποτα που θα μπορούσε να μας βοηθήσει, να επιβεβαιώσει ότι ήσουν στο πάρκινγκ την ώρα του φόνου? Αυτή η ιστορία κάποια στιγμή πρέπει να τελειώσει. Όχι. Εσύ δεν θα κάνεις τίποτα. Εγώ θα κάνω αυτό που μου ζήτησε η Αλίκη. Θα πω στον Ερίκο να χωρίσουμε. Χριστέ μου! Μαριάννα! Μαριάννα! Μαριάννα, μ' ακούς? Μαριάννα! Να δω το σφιγμό της. Είναι αδύναμος. Θα καλέσω ασθενοφόρο. Ναι, παρακαλώ. Έλα ασθενοφόρο, γρήγορα. Επτανήσου 6 κάτω χαλάδι. Κάντε γρήγορα, παρακαλώ. Ήθελα τόσο πολύ να είσαι εδώ. Κι εγώ. Δεν μπορώ να είμαι μακριά σου. Αν γινόταν, θα ήθελα να είμαι εδώ μαζί σου μέρα νύχτα. Μου αργεί που σε βλέπω κι έτσι. Δεν ξέρεις πόση δύναμη μου δίνει αυτό. Θα έρχομαι συνέχεια. Κάθε μέρα. Μέχρι να βγεις από εδώ. Πράγμα που θα γίνει σύντομα. Γι' αυτό ανυπομονώ να γίνει δίκη. Να τελειώνουμε πια με αυτή την ιστορία. Με αυτή την αβεβαιότητα. Αν αθωωθώ. Αλλιώς να το πάρω απόφαση. Να πάρεις απόφαση τι? Να μην το ξαναπείς αυτό, ακούς? Ούτε για αστείο. Είμαι σίγουρη ότι θα φοβηθείς. Και πρέπει να το πιστεύεις και εσύ αυτό. Θέλω να το πιστέψω. Αλλά τα πράγματα είναι πολύ δύσκολα, Χριστίνα. Το ξέρω. Αλλά πρέπει να έχεις εμπιστοσύνη στη δικαιοσύνη. Έχω εμπιστοσύνη. Και ελπίζω ότι την τελευταία στιγμή θα συμβεί κάτι και θα αποδειχτεί ότι είμαι αθώος. Αν όμως... Όλα θα πάνε καλά. Μη σκέφτεσαι αρνητικά, σε παρακαλώ. Προσπαθώ. Αλλά ξέρεις, είναι φοβερό τελικά. Ποτέ δεν μου είχε περάσει ιδέα από το μυαλό ότι θα μπορούσα να είμαι κλεισμένος εδώ μέσα, στη φυλακή. Και μάλιστα με μια κατηγορία που μπορεί να με κρατήσει μακριά από τη ζωή που ονειρεύτηκα. Μακριά από τους ανθρώπους που αγαπώ και με αγαπούν. Αυτό δεν πρόκειται να γίνει. Από εδώ μέσα θα βγεις αθώος και δικαιωμένος. Και ελεύθερος να ζήσεις όπως ονειρευόσουν. Με τους ανθρώπους που αγαπάς. Και με σένα. Αν το θέλεις ακόμα, ναι. Είναι το μόνο που θέλω. Είναι το μόνο που με κρατάει ζωντανό εδώ μέσα. Πίστεψέ με. Κι όμως. Κι όμως τι? Αν το καλοσκεφτείς, από τη μέρα που με χτύπησες με τα μάξι, όλα σου πάνε στραβά. Δεν σου έφερα κανένα γούρι. Αυτό να μην το ξαναπείς. Μπορεί να μην μου έφερες κανένα γούρι όπως λες, αλλά μου έφερες κάτι που μου έλειπε. Κάτι που δεν είχα ξανανιώσει ποτέ στη ζωή μου. Πώς είναι να αγαπάς και να σε αγαπάνε. Και γι' αυτό είμαι πολύ τυχερός. Το λες για να με παρηγορήσεις. Καθόλου. Το εννοώ και το ξέρεις. Άλλωστε εσύ δεν φταίσαι τίποτα. Και πάντα ήθελες να με βοηθήσεις. Και πολλές φορές έχεις δίκιο. Αν σε είχα ακούσει εκείνη τη νύχτα και δεν είχα πάει στο νοσοκομείο να δω τον Μιχάλη, τίποτα από όλα αυτά δεν θα είχε συμβεί. Και δεν θα ήμουν εδώ τώρα. Βρέθηκε σε λάθος μέρος, λάθος στιγμή. Κάποιος άλλος σκότωσε τον Μιχάλη και είχε τους λόγους του. Και θα τον βρούμε. Μίλησα και με τον δικηγόρο σου, τον Συνοδεινό. Του είπα ότι θέλω να σε βοηθήσω και αποφασίσαμε να συνεργαστούμε. Να με βοηθήσεις? Με ποιο τρόπο? Όπως μπορώ. Ψάχνοντας και ρωτώντας ως και τον τελευταίο άνθρωπο που ήταν εκείνο το βράδυ στο νοσοκομείο. Βέβαια, το έχει κάνει ήδη ο Συνοδεινός, αλλά δεν τους έχει ρωτήσει όλους. Και έπειτα αυτός έχει χίλια πράγματα να κάνει. Ενώ εγώ έχω όλο το χρόνο. Χριστίνα, δεν θα κάνεις τίποτα τέτοιο. Σε λίγες μέρες ξεκινάει η δίκη. Και πρέπει όλοι μας, και κυρίως εσείς, να είστε προετοιμασμένοι ψυχολογικά. Ξέρω βέβαια πως δεν είναι εύκολο, αλλά... σας θέλω δυνατούς και αποφασισμένους.
Μήπως είναι καλύτερα η γυναίκα μου να μην έρθει στο δικαστήριο. Αυτό να μην το ξαναπείς ποτέ. Θα είμαι εκεί. Θέλω να τον δω με τα ίδια μου τα μάτια να καταδικάζεται. Και κανείς δεν θα με εμποδίσει. Ναι, αλλά θα ταραχθείς πολύ, Βέρα μου. Και δεν κάνει. Πείτε της κι εσείς, κυρία Λαμπίδη. Πάνω στην ώρα ήρθες, κορίτσι μου. Τώρα, μόλις έλεγα στη μάνα σου ότι είναι καλύτερα να μην έρθει στο δικαστήριο, γιατί θα ταραχτεί πολύ γι' αυτό. Κι εγώ του είπα ότι θα είμαι εκεί. Κάθε μέρα. Κάθε στιγμή. Εγώ συμφωνώ με τη σύζυγό σας. Πέρα από το γεγονός ότι είναι από τους βασικούς μάρτυρες κατηγορίας, η παρουσία της θα βοηθήσει πολύ τη δίκη. Με ποιο τρόπο? Θα σας μιλήσω ανοιχτά. Μια χαροκαμένη μάνα θυμίζει στους δικαστές το χρέος τους. Ο συνοδεινός είναι πολύ έξυπνος. Θα προσπαθήσει να παρουσιάσει τον Άρη σαν Άγιο. Η οδηγία του προς τον πελάτη του θα είναι κάτσε ήρεμος και δείχνε αθώος. Γι' αυτό και εμείς χρειαζόμαστε εκεί τη τραγική φιγούρα της μάνας. Εσάς. Για να καταλάβω, κύριε Λαμπύρη, έχετε σκοπό να μετατρέψετε τη δίκη σε σοου. Μα δεν είπε κάτι τέτοιο, παιδί μου, κοπέλα. Μπορεί να σας ακούγεται παράξενο, αλλά κατά κάποιο τρόπο η δίκη είναι σοου. Ένα ιδιόμορφο σοου όπου όποιος κερδίσει τις εντυπώσεις είναι ένα βήμα μπροστά. Και εμείς πρέπει να είμαστε όχι ένα, πολλά βήματα μπροστά. Για να δούμε τον Άρη Βαρσάμι να καταδικάζεται σε ισόβια δεσμά. Θα σας αφήσω τώρα, έχω πάρα πολλή δουλειά. Θα ξαναπούμε σύντομα. Να πάτε στο καλό, κουμπέλα μου. Ναι. Εγώ είμαι. Πήρα να σου πω ότι η Μαριάννα είναι εκτός κινδύνου. Δόξα τω Θεώ. Όπως το λες. Δόξα τω Θεώ. Γιατί αν πάθαινε κάτι εξαιτίας μου... Δεν ήταν εξαιτίας σου. Εσύ έκανες αυτό που έπρεπε. Για μένα. Όχι για εκείνη. Δεν μπορώ να σου μιλήσω τώρα. Είναι οι γονείς μου εδώ. Μην το σκέφτεσαι άλλο. Και θα τα πούμε κάποια στιγμή από κοντά. Εντάξει. Εντάξει. Δεν πρόκειται να σε αφήσω να πας στο νοσοκομείο και να αρχίσεις να ρωτάς. Γιατί? Γιατί δεν θέλω να μπλέξεις γι' αυτό. Δεν θα μπλέξω. Εξάλλου μην ξεχνάς ότι είμαι δημοσιογράφος. Και πιστεύω ότι όποιος ψάχνει βρίσκει. Μα τι περιμένεις να πετύχεις? Αυτή τη στιγμή ο Μαρκάτος δεν κάνει καμία έρευνα ενώ θα έπρεπε. Το γεγονός σε βρήκε στο δωμάτιο του Μιχάλη είναι αρκετό γι' αυτόν. Μπορεί όμως κάποιος να σε είδε να βγαίνεις. Ή να είδε κάποιον άλλο να μπαίνει. Αν μ' είχε δει κάποιος, δεν θα είχε βγει τόσες μέρες να το πει. Ο κόσμος φοβάται. Πότε δεν ξέρεις τι μπορείς να μάθεις ρωτώντας. Ίσως με τις ερωτήσεις μου καταφέρω να ξυπνήσω κάποιες μνήμες. Αλλά πρέπει και εσύ να προσπαθήσεις να θυμηθείς. Ένα πρόσωπο, μια εικόνα, μια φευγαλέα σκιά έστω. Έχω προσπαθήσει πολύ περισσότερο από όσο νομίζεις. Αλλά έφυγα με το μυαλό μου στο Μιχάλη και τη συζήτησή μας. Και να είδα κάτι, η μνήμη μου δεν το κατέγραψε. Εντάξει, αλλά ποτέ δεν ξέρεις. Καμιά φορά το μυαλό μας παίζει παράξενα παιχνίδια. Ίσως ξαφνικά να θυμηθείς κάτι που είναι πολύ σημαντικό και που τώρα ούτε καν σου περνάει από το μυαλό. Αυτό δεν πρόκειται να συμβεί και το ξέρεις. Αν ήταν να έχω θυμηθεί κάτι, θα το είχα κάνει. Όπως και αν μ' είχε δει κανείς να βγαίνω από το δωμάτιο του Μιχάλη, θα το ξέραμε ήδη. Γι' αυτό σου λέω. Μην μπεδεύεσαι άδικα. Και μην προσπαθείς να βρεις κάτι που δεν υπάρχει. Άδικος σκόπος είναι. Δεν είναι άδικος σκόπος, γιατί το κάνω για σένα. Ακόμα και αν δεν βρω τίποτα, τουλάχιστον θα έχω προσπαθήσει. Δεν το βάζεις εύκολα κάτω, έτσι? Όχι. Γιατί ξέρω ότι είσαι αθώος. Πράγμα που σημαίνει ότι μας διαφεύγει κάτι. Δεν ξέρεις πόση δύναμη μου δίνεις που σε βλέπω τόσο σίγουρη και αποφασισμένη. Έτσι θέλω να είσαι κι εσύ. Αν καταφέρω να σου δώσω έστω και μια αχτίδα ελπίδας, αυτό μου φτάνει.
Εμένα μου φτάνει που σε νιώθω δίπλα μου. Που ξέρω ότι με στηρίζεις. Όμως... Όμως τι? Πώς είσαι τόσο σίγουρη ότι δεν σκότωσα εγώ τον Μιχάλη? Πώς ξέρεις ότι δεν παίζω ένα καλό θέατρο για να αποφύγω τις συνέπειες του νόμου? Το ξέρω. Το νιώθω. Από την πρώτη στιγμή που κοίταξα μέσα στα μάτια σου, ήξερα τι μπορείς και τι δεν μπορείς να κάνεις. Για σένα δεν έχω κάνει τίποτα ακόμα. Αλλά αν βγω από εδώ μέσα αθώος, θα σου δείξω τι πραγματικά μπορώ να κάνω. Θα βγεις. Γιατί κάποιος άλλος σκότωσε τον Μιχάλη. Και είμαι σίγουρη ότι θα τον βρούμε. Ο καφές σας. Α, ευχαριστώ. Μήπως υπάρχει κάποιο καλό νέο για τον Άριον? Υπάρχει ελπίδα να θωνθεί? Ελπίζω ότι θα τα καταφέρουμε. Αλλά αυτή τη στιγμή δεν μπορώ να πω τίποτα. Κάντε ό,τι μπορείτε. Είναι άδικο για ένα τόσο καλό παιδί σαν τον Άρη να κατηγορείται για φόνο. Εμείς που το ξέρουμε είμαστε σίγουροι ότι αποκλείεται να κάνει τέτοιο πράγμα. Θα χαιρόταν πολύ να το ακούσει. Αγαπητέ κύριε συνάδελφα, τι ευχάριστη έκπληξη. Τι χάρη σε βλέπω. Το λες σαν να σου κάνει εντύπωση. Καθόλου, σε ίσα, χαίρομαι. Αν και δεν θα κρατήσει για πολύ. Γιατί σε λίγο αρχίζει η δίκη και αυτό το ωραίο χαμόγελο θα χαθεί. Βλέπω ότι η επιστροφή στα παλιά λιμέρια σε έχει ανεβάσει. Η αλήθεια είναι πως περίμενα καιρό να αναλάβω μια τόσο ενδιαφέρουσα υπόθεση. Και αφού αφορά και παλιούς μου γνώριμους, το πράγμα τίνει να γίνει συναρπαστικό. Έναν ελληνικό παρακαλώ. Μέτριο, κάν τον πικρό καλύτερα. Να αρχίζει να συνηθίζει. Δυστυχώς για σένα τον έπεινα πάντα σκέτο και έχω συνηθίσει την πίκρα του. Όπως και τις ήττες. Μάλλον έχεις χάσει επεισόδια, Γρηγόρια. Μπορεί να μην έχουμε βρεθεί αντιμέτωποι τώρα τελευταία. Αλλά θα χαρώ πολύ να σε δω γονατιστό. Λυπάμαι, αλλά θα σου στερήσω αυτή τη χαρά. Πολύ σίγουρο σε βλέπω. Εγώ στη θέση σου δεν θα ήμουν και τόσο. Ούτε εγώ στη δική σου. Ας αφήσουμε τα περί ανέμων. Επειδή σε συμπαθώ, Γρηγόρη, και δεν θέλω να σε δώσω επανελευθερία. Θα σε συμβούλευα να πείσεις τον πελάτη σου να δηλώσει ένοχος. Είναι το καλύτερο που μπορεί να κάνει. Και εγώ θα είμαι λιγότερο πιεστική μαζί του και εσύ θα μπορέσεις να πετύχεις μια ευνοϊκότερη ποινή. Είναι προτιμότερα 25 χρόνια που με μια καλή συμπεριφορά μπορεί να γίνουν 20 παρά ισόβια, δεν νομίζεις? Άλλωστε, νέο παιδί είναι. Μπορεί να ξαναφτιάξει τη ζωή του. Ευχαριστώ. Μην μπεδεύεσαι άδικα, γλυκιά μου. Και κράτα τις συμβουλές σου για τους πελάτες σου. Ο δικός μου πελάτης είναι αθώος και θα αποδειχτεί στο δικαστήριο. Είτε σ' αρέσει είτε όχι. Πολύ σίγουρος είσαι για την αθωότητά του. Εγώ στη θέση σου δεν θα έπαιρνα και όρκο. Ειδικά αφού πρόκειται για το γιο του Ερίκου Βαρσάμι. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει πως δεν θα του είχα καμία εμπιστοσύνη. Γρηγόρη, ο Βαρσάμις δεν έφτασε εδώ που έφτασε με το σταυρό στο χέρι. Έχει τη φωλιά του λερωμένη και αυτό θα αποδειχτεί πολύ σύντομα. Θα φροντίσεις εσύ γι' αυτό? Εγώ απλά θα ξεσκεπάσω το αληθινό του πρόσωπο. Ξεχνάς όμως κάτι σημαντικό. Στη δίκη αυτή δεν δικάζεται ο Ερίκος Βαρσάμις, αλλά ο γιος του. Προφανώς όμως η εμπάθειά σου δεν σε αφήνει να το ξεχωρίσεις. Δεν έχω καμία εμπάθεια. Απλά είμαι σίγουρη πως όλοι οι Βαρσάμιδες είναι το ίδιο. Κάποιος σαν τον Ερίκο δεν μπορεί παρά να έχει μεγαλώσει το γιο του κατ' εικόνα και καθομοίωση. Ενδιαφέρουσα η προσέγγιση σου. Στο δικαστήριο όμως δεν θα περάσουν αυτά. Γι' αυτό ελπίζω να βρεις τίποτα καλύτερο. Το καλύτερο θα είναι πως αυτή τη δίκη θα την κερδίσω. Το μόνο που θα αποδειχτεί σε αυτή τη δίκη είναι ότι ο πελάτης μου είναι αθώος. Για να είναι αθώος ο Άρης, θα πρέπει να έχει σκοτώσει τον Μιχάλη κάποιος άλλος. Και αυτό αποκλείεται. Εκτός αν αυτός ο άλλος είναι ο ίδιος Ερίκος Βαρσάμις. Οπότε πάλι χαμένος θα βγεις. Σου είχα πει. Ξέρω τι μου είχατε πει. Αλλά εγώ ήρθα και είδα τον Άρη. Και θα έρθω και αύριο και μεθαύριο και όποτε θέλω. Και δεν έχετε κανένα δικαίωμα να μου απαγορεύετε να τον βλέπω.
Τι είπες? Αυτό που ακούσατε. Αγαπάω τον Άρη και θα κάνω ό,τι μπορώ για να σταθώ δίπλα του τις δύσκολες στιγμές που περνάει. Και αν είχατε λίγη ευαισθησία, θα καταλαβαίνετε ότι έχω δίκιο. Και ότι ο Άρης μας χρειάζεται όλους. Εσένα όχι. Γιατί αν δεν είσαι εσύ, δεν βρισκόταν τώρα εδώ μέσα. Σε προειδοποίησα, μην το ξαναενοχλήσεις. Αλλιώς θα μου καταστρέψετε τη ζωή. Δεν με φοβίζουν οι απειλές σας, κύριε Βασάμι. Μπορείτε να με κυνηγήσετε, να με καταστρέψετε, να βγάλετε πάνω μου όλη την κακία και τη σκληρότητα που έχετε μέσα σας. Δεν με νοιάζει. Μόνο ο Άρης μπορεί να με απαγορεύσει να έρχομαι να τον βλέπω. Και μέχρι να το κάνει, δεν έχω σκοπό να τον αφήσω μόνο του. Όταν βλέπω ανθρώπους που με αγαπούν, είμαι καλά ακόμα και εδώ μέσα. Ναι, την είδα τώρα που ερχόμουν. Χριστίνα τη λένε. Πατέρα, το ξέρω ότι δεν τη βλέπεις με καλό μάτι. Αλλά έχεις άδικο. Είναι πολύ σπουδαίο κορίτσι. Και με αγαπάει πολύ. Και εγώ είμαι πολύ τυχερός που την έχω δίπλα μου. Δεν είναι μόνο αυτή δίπλα σου, Άρη. Είμαστε κι εμείς και σε αγαπάμε και το ξέρεις. Το ξέρω. Και ξέρω ότι προσπαθείτε να μου δώσετε κουράγιο. Με τη διαφορά ότι αυτή τα καταφέρνει κιόλας. Τι εννοείς? Ότι στην πραγματικότητα έχετε χάσει τις ελπίδες σας. Μου λέτε ότι θα θωωθώ, αλλά δεν το πιστεύετε. Μην λες βλακίες. Είμαστε σίγουροι πως θα θωωθείς. Μη με κοροϊδεύεις, σε παρακαλώ. Το βλέπω στα μάτια σας. Ήρθε η Ζένια και μου είπε πόσο μόνη νιώθει. Και τρέμει στην ιδέα ότι μπορεί να μείνω στη φυλακή για πάντα. Πέρασε να με δει και η Σοφία, που τη θυμάμαι πάντα δυνατή. Κι όμως αυτή τη φορά κατέρευσε. Αντί να με παρηγορήσει αυτή, την παρηγορούσα εγώ. Σου έχουν αδυναμία και οι δύο γι' αυτό. Και μην ξεχνάς πως αυτή η δοκιμασία είναι πολύ σκληρή για αυτές. Να τις προσέχεις. Γιατί τώρα έχουν μόνο εσένα. Και εμένα μπορεί να με χάσουν για καιρό. Τι σε έπιασε τώρα? Εσύ δεν είπες πως δεν πρέπει να χάνουμε τις ελπίδες μας? Γιατί μιλάς εξοφλημένος? Αν δεν βρεθεί αυτός που σκότωσε τον Μιχάλη, θα είμαι εξοφλημένος. Θα βρεθεί. Ακόμα και αν δεν βρεθεί ο συνοδεινός, είμαι σίγουρος πως θα αποδείξει ότι είσαι αθώος. Τώρα τα στοιχαίνεις βάρος σου. Αλλά είμαι σίγουρος θα τα καταφέρει. Και μην ξεχνάς πως τα πάντα μπορούν να ανατραπούν από τη μια στιγμή στην άλλη. Το ελπίζω. Και να σου πω και κάτι αστείο. Πρώτη φορά στη ζωή μου προσεύχομαι στο Θεό. Γιατί εδώ που έφτασα, μόνο αυτός μπορεί να με σώσει. Εγώ θα σε σώσω. Θα κάνω τα πάντα για να σε βγάλω από εδώ μέσα. Ακόμη και αν χρειαστεί να κάνω πράγματα που δεν έχω κάνει ποτέ. Τι εννοείς? Άστο αυτό, ξέχνα το, μη σε απασχολεί, δικό μου. Θα σε βγάλω από τη φυλακή, Άρη. Θα σε βγάλω γιατί δεν έχεις κάνει τίποτα κακό. Κάποιος έκανε όμως. Και αν δεν τον βρεις, αυτός θα χαίρεται την ελευθερία του και έξω και εγώ θα σε πίσω στη φυλακή. Γι' αυτό αν θες πραγματικά να βγω από εδώ μέσα, βρες τον. Σοφάκη, τι έπαθες? Γιατί κλαις? Σοφία, τι έγινε? Πες μου και ανησυχώ, τι έγινε? Έγινε ότι είμαι μια ανόητη, μια χαζή. Γιατί, τι έκανες? Πήγα και είδα τον Άρη. Πήγες τελικά, ε? Παρόλο που σου είπα εγώ να μην το κάνεις. Ήθελα να τον δω. Να τον βοηθήσω, να του δώσω κουράγιο. Μόλις όμως τον είδα εκεί μέσα, Ζένια μου, δεν άντεξα. Έβαλα τα κλάματα. Και το στενοχώρησα το πουλάκι μου. Αχ, ρε Σοφάκη. Γιατί δεν μου πες τουλάχιστον να πάμε μαζί? Γιατί πήγες μόνη σου? Γιατί ήμουν σίγουρη ότι θα αντέξω. Μόλις όμως τον είδα, έτσι χλωμό και θλιμμένο, με τα ματάκια του βασανισμένα από το φόβο και την αδικία, έσπασα. Και αντί να τον βοηθήσω εγώ, με παρηγορούσε εκείνος. Εντάξει, έλα τώρα, μην κάνεις έτσι. Δεν έγινε τίποτα φοβερό, ε? Μα το κρατάνε το παιδί μου στη φυλακή σαν κανένα εγκληματία.
να τον κατηγορούν για φόνο και να κινδυνεύουν να τον χάσουμε. Δεν το βλέπουν ότι δεν είναι ικανός να πειράξει ούτε μίγα. Σοφία μου, οι άλλοι δεν μπορούν να δουν τον Άρη όπως εμείς. Εμείς ξέρουμε ότι είναι αθώος και δεν χρειάζεται να μας το αποδείξει. Οι νόμοι όμως είναι σκληροί και δεν πιστεύουν σε εμάς. Όταν θα πάω στο δικαστήριο θα τους φωνάξω ότι έχουν άδικο. Κανείς δεν τον ξέρει τον Άρη όπως εγώ. Κανείς. Και δεν θα μου πούνε εμένα ότι είναι φωνιά στο παιδί μου. Σοφάκη, στο δικαστήριο θα αποδειχθεί η αθότητα του Άρη και θα έρθει πάλι κοντά μας, θα δεις. Αχ, κάνε Θεέ μου να γίνει έτσι. Και θα σου ανάψω μια λαμπάδα για κάθε Άγιο που έχεις ευλογήσει. Κάνε να φωθεί το παλικάρι μου και στείλε με εμένα στα Τάρταρα. Καλά, προς το παρόν πάμε να ξαπλώσεις, λίγο να ξεκουραστείς. Έλα, σήκω, σου φέρω και λίγο νεράκι. Πάμε να ξαπλώσεις και όταν ξυπνήσεις θα είσαι καλύτερα, ε. Και όσο για τον Άρη, ξέρω ότι στεναχωριέσαι, βρε Σοφάκη μου, δεν περιμένεις να σε δει με στην καλή χαρά, ε. Εγώ όμως έπρεπε να του δώσω κουράγιο. Έπρεπε. Ηλίθεια, ηλίθεια. Μανούλα. Αν έχει φτάσει στα αυτιά σου αυτό που μας συμβαίνει, βγες από το σκοτάδι που κρύβεσαι και έλα κοντά μας. Σε παρακαλώ. Γιατί τώρα σε χρειαζόμαστε όσο ποτέ. Όσο ποτέ. Πώς είναι ο μικρός? Αντέχει. Δεν ξέρω βέβαια για πόσο ακόμα. Δεν είναι λίγο πράγμα να είσαι αθώος και αν τα φέρει έτσι ο διάολος να μην σε πιστεύει κανείς, σε πνίγει το άδικο. Γι' αυτό θα κάνω τα πάντα. Τα πάντα για να αθωωθεί και να βγει από εκεί μέσα. Δεν ξέρεις πόσο θέλω να δω τον Άρη πάλι ελεύθερο και δικαιωμένο κοντά μας. Καλησπέρα. Καλησπέρα, πάνω στην ώρα. Ήμουν έτοιμος να σου τηλεφωνήσω. Πέρασα πριν, αλλά μου είπε η γραμματέα σας πως λείπατε. Γι' αυτό μέχρι να έρθετε πήγα να πιω έναν καφέ. Και είχα μια αναπάντεχη συνάντηση. Τι συνάντηση? Είδα τη Μαρίνα Λαμπύρη, τη συνήγορο της οικογένειας Ιωαννίδη. Τι δουλειά έχει αυτή εδώ? Προσπαθεί να βρει τρόπους να κλείσει το γιο σας στη φυλακή. Δεν της φτάνουν τα στοιχεία που έχει? Από ό,τι φαίνεται, όχι. Είναι αποφασισμένη να σκαλίσει πιο βαθιά. Το υποψιαζόμουν δηλαδή, αλλά μου το επιβεβαίωσε κιόλας. Δεν καταλαβαίνω. Έχει σκοπό να πείσει το δικαστήριο ότι είστε κάποιος που πάτησε επιπτωμάτων για να φτάσει εδώ που έφτασε. Και ότι με τον ίδιο τρόπο μεγαλώσατε και τον Άρη. Και πώς μπορεί να το καταφέρει αυτό? Ψάχνοντας το παρελθόν σας. Και ανασύροντας πράγματα τα οποία μπορεί να χρησιμοποιήσει εναντίον σας. Ρώτησα τον Άρη γι' αυτό και τώρα θέλω να ρωτήσω και εσάς. Υπάρχει κάτι στο παρελθόν σας που μπορεί να ανακαλύψει η Λαμπύρη και να μας ευνηδιάσει? Στο παρελθόν μου υπάρχουν μόνο η Ιλιάδα και η Οδύσσια μαζί. Δηλαδή? Μάχες, αγαπητέ μου. Σκληρές μάχες και τίποτα άλλο. Οι μάχες έχουν και θύματα, κύριε Βαρσάμι. Κι αν είναι να βγάλει λαγό η Λαμπύρη από το καπέλο, θα ήθελα να είμαι προετοιμασμένος. Δεν μπορεί να βγάλει κανένα λαγό. Το μόνο που μπορεί να κάνει είναι να με σκοφαντήσει. Ας το κάνει, δεν με νοιάζει. Δεν έχω να φοβηθώ κανένα και τίποτα. Το μόνο με νοιάζει είναι ο Άρης. Και αυτόν πρέπει να θώσει στα μάτια του δικαστηρίου. Σας έχω υποσχεθεί ότι θα το κάνω και θα το κάνω. Αφού λοιπόν δεν έχετε τίποτα να μου πείτε, να πηγαίνω. Θα τα πούμε αργότερα. Έτσι. Δεν έχω φοβηθώ κανένα και πολύ περισσότερο την κυρία Μαρίνα Λαμπύρη. Είσαι σίγουρος? Αυτή η γυναίκα βρήκε την ευκαιρία που έψαχνε τόσα χρόνια για να σε εκδικηθεί. Δεν θα τα καταφέρει όμως. Και αν ανακαλύψει κάτι για τη Ρένα? Αν βγάλει στη φόρα όλα αυτά που προσπαθούσαμε τόσα χρόνια να καλύψουμε, σκέφτηκες τι θα γίνει τότε? Άνθρωποι σαν τον Ερίκο Βαρσάμι έφτασαν εκεί που έφτασαν γιατί είναι σκληροί, αδίστακτοι και έξυπνοι. Δεν περίμενα εσένα να μου το πεις αυτό. Είναι τόσο έξυπνοι
που δεν αφήνουν ήθη. Και είμαι σίγουρος ότι αυτή η γυναίκα δεν θα σταματήσει πουθενά πρωτού σε καταστρέψει. Και εγώ θα κάνω τα πάντα για να τη σταματήσω. Δεν θα αφήσω κανένα και πολύ περισσότερο τη Μαρίνα να καταστρέψει ό,τι έφτιαξα μια ζωή με τόσο κόπο. Κατηγορώ τον Αριστοτέλη Βαρσάμι για ανθρωποκτονία από πρόθεση. Ήταν μεγάλη βλακεία. Δεν υπάρχει πιο μεγάλη. Ήμουν πολύ ταραγμένη. Όταν ο Σταύρος μου ζήτησε να χωρίσουμε, τάχασα. Ήταν σαν να μου τράβηξαν τη γη κατά από τα πόδια μου. Η στρόφικα δεν είχε κανένα ελάττωμα. Είναι σίγουρο. Τη γύρισε ανθρώπινο χέρι. Μάλιστα. Σαν του Άρη Βαρσάμι.